Εξαιρετικά λεπτέ επεμβάσει νευροχειρουργικές και ορθοπαιδικέ κυριολεκτικά στα τυφλά. Οι παρενέργειε τη ένθια και τη διάλυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία ξαναχτυπούν όπω αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αυτή τη φορά στα χειρουργεία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τα οποία δεν διαθέτουν πλέον ακτινοσκοπικό μηχάνημα υψηλή ευκρίνεια και ταυτόχρονη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Υπάρχει βέβαια μηχάνημα αντικατάσταση, αλλά δυστυχώ αυτά τα προβλήματα θα επιτείνονται. Όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Στα χιλιάδε προβλήματα που είστε στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα βρίσκεται κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα χτινοσκοπικό μηχάνημα στο νοσοκομείο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ε, ένα τεχνικό για να κάνει όλε αυτέ τι δουλειές. Το μηχάνημα που υπήρχε ανήκε στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου, όπου επέστρεψε αναγκαστικά, καθώ αποτελεί εξίσου απαραίτητο μέσο για την παρακολούθηση των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Με συνέπεια, οι χειρουργοί να σηκώνουν πλέον τα χέρια ψηλά. Ε, ουσιαστικά, στηριζόταν η λεπτή εξέταση τη ποντιλοδεσία. Το μηχάνημα αυτό. Όταν το είχε προμηθευτεί το νοσοκομείο, ανήκε στη μονάδα. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία στα νοσοκομεία όσο αφορά και το προσωπικό, όσο αφορά και τον εξοπλισμό των νοσοκομείων και από αυτό το λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση. Ο κόσμος αλεπορείται. Είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Τα πρώτα 24 ώρα και για να μην ματαιωθούν τα χειρουργεία, επιστρατεύτηκαν παλαιά τεχνολογία μηχανήματα και η εμπειρία των χειρουργών. Ενώ, όπω αποκαλύπτει η εφημερίδα, για κρίσιμα περιστατικά, οι γιατροί δανείστηκαν, όπω φαίνεται, μηχανήματα από ιδιώτε συναδέλφου του. Το Υπουργείο Δεστιχώ και η Υγειονομική Περιφέρεια κοφεύουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε με την υγεία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει όταν το μηχάνημα το ζητάει ο γιατρό δεν το απαιτεί, είναι απαραίτητο για τον ασθενή. Έχουμε δώσει εισφορέ, αυξήθηκαν εισφορέ για την υγεία τελευταία, και όμω δεν πάνε και τα λεφτά πάνε στου δανειστέ. Εγώ, όποιον έχω πάει, νιώθω ότι με εξυπηρετούν οι άψογα. Δεν είναι δυνατόν την εποχή που ζούμε να είναι 8 χειρουργικέ αίθουσε και να δουλεύουν μόνο 6 για την έλλειψη προσωπικού. Η προμήθεια νέου ακτινοσκοπικού μηχανήματο υπό τι παρούσε συνθήκε μοιάζει αδύνατη. Ενώ η ενδιάμεση λύση που προτείνει στου χειρουργού η διοίκηση του νοσοκομείου να μεταφέρονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά στο παγνί για επέμβαση, χαρακτηρίζεται μπάλωμα χωρί ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η συνάντηση και η συμφωνία, τα περιστατικά αυτά και μέχρι η αποκατάσταση τη έλλειψη του μηχανήματο να εισάγονται και να χειρουργούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το μόνο που θα κάνουν θα είναι ταλαιπωρία των ασθενών και περαιτέρω επιδείνωση του φόρτου εργασία των άλλων νοσοκομείων.